Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στον Εύρο, στα δικά μας. Παύλος Σαρόγλου φυσικά εκεί παραμένει. Να δούμε πώς διαμορφώνεται σήμερα η κατάσταση. Καλημέρα, Παύλο. Γιατί είσαι, ρε Παύλο, τόσο κουκουλόμερος, κρύο κάνει και πάνω. Καστανιές. Παιδιά, έχει απίστευτο κρύο, έχει κάνει γύρισμα ο καιρός, είναι πολύ χαμηλές οι θερμοκρασίες που επικρατούν εδώ και βρέχει ασταμάτητα. Βρέχει ασταμάτητα από χθες το βράδυ εδώ στην περιοχή. Ωστόσο, αυτό που οφείλω να σας πω είναι το ότι παρά την βροχή, παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες που επικρατούν εδώ στην περιοχή, δουλεύουν ασταμάτητα τα συνεργεία της ΔΕΗ και οι εναερίτες, οι οποίοι ενισχύουν περαιτέρω πλέον την ηλεκτροδότηση στην περιοχή, ευρύτερα δηλαδή εδώ στην περιοχή των συνόρων. Ενώ από χθες έχουν ξεκινήσει και τα μέτρα για τον κορονοϊό, γίνεται συνεχώς εδώ στο checkpoint στις Καστανιές θερμομέτρηση σε όποιον μπαίνει πλέον μέσα στο φυλάκιο, όχι μόνο στις δυνάμεις της αστυνομίας, του στρατού, της πυροσβεστικής, αλλά και σε όποιον ιδιώτη παίρνει ειδική άδεια για να μπει μέσα στο φυλάκιο. Τηρούνται τα μέτρα, είναι σε επιφυλακή βέβαια και το ασθενοφόρο του στρατού. Ας ευχηθούμε το ότι δεν θα χρειαστεί. Από εκεί και πέρα να σας πω το ότι ήταν ήρεμα τα πράγματα καθόλου την διάρκεια της χθεσινής ημέρας, αλλά και το βράδυ υπάρχει ηρεμία. Χθες κάποια στιγμή το βράδυ κάποια άτομα κινήθηκαν προς τον φράχτη, πέταξαν πέτρες προς τις ελληνικές δυνάμεις, άναψαν κάποιες φωτιές, όμως ήταν άμεση η επέμβαση των ελληνικών δυνάμεων και της πυροσβεστικής υπηρεσίας και το επεισόδιο έληξε εκεί. Συνεχίζονται πάντως οι εργασίες, αμύωτα συνεχίζονται οι εργασίες για την περαιτέρω θωράκιση του φράχτη. Και από εκεί και πέρα τώρα, διαβάζω επίσης, αυτή η ησυχία είναι ανησυχητική πάντως. Διαβάζω ότι έχουν μεταφέρει και drones, και μάλιστα από τα drones, όχι τα κατασκοπευτικά, αλλά τα οπλισμένα, οι Τούρκοι στον Εύρο. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε, υπάρχουν πληροφορίες ότι μη επανδρομένα drones πετούν κατά μήκος της συνοριακής γραμμής και πλέον καταγράφουν τα πάντα. Αυτά που κοιτάνε απλώς, που καταγράφουν, φωτογραφίζουν και μεταδίδουν. Υπάρχουν και άλλα drones, τα οποία τα έχουν χρησιμοποιήσει οι Τούρκοι στη Συρία, τα οποία είναι οπλισμένα. Αμολάνε δηλαδή και... Τώρα δεν θα τρομοκρατήσω κανέναν, αλλά... Πλέον χρησιμοποιούν τα πάντα, όλες τις μεθόδους. Και αυτό το οποίο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά είναι το ότι οι υπηρεσίες της Τουρκίας χρησιμοποιούν και φύλλα προσκύμενα άτομα, τα οποία τα εμφανίζουν ως πρόσφυγες, παραπλανώντας ακόμη και έγκριτα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πώς παρακολουθούνται και τα drones, τα οποία πετούν στην περιοχή, το κουμέντα από μέσα, όπως ξαναλέμε. Λοιπόν, εμείς κρατάμε, Παύλο, και αυτό που είπες, ότι αυτή η ησυχία ίσως είναι ανησυχητική, γιατί οι προκλήσεις συνεχίζονται. Είχαμε και νέα ρητορική μίσους και ψεύδους από τον Αξόη, ο οποίος συνεχίζει να λέει ότι η χώρα μας φέρεται απάνθρωπα σε γυναίκες, παιδιά χωρίς διάκριση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν για ό,τι χρειαστεί, είμαστε εδώ.